τέσσερις σφαίρες, τέσσερις οπές από τις βολίδες στο τζάμι. Και θα φτάσουμε εκεί γιατί είναι σημαντικό. Αυτό που θα παρουσιάσουμε σήμερα είναι το σύνολο του βίντεο που έχει στα χέρια της η ελληνική αστυνομία, εν προκειμένου το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, και το μελετά καρέ-καρέ όπως και στα εργαστήρια. Τμήμα του συγκεκριμένου βίντεο πρέπει να πούμε ότι είχε αποκαλύψει τις προάλλες η εφημερίδα Καθημερινή. Εδώ είναι το σύνολο. Είναι η στιγμή που ο Γιάννης Μακρύς, που νομίζουμε ότι κατευθύνεται αμέριμνος προς το αυτοκίνητό του, και την ώρα που μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο και πριν ακόμα προλάβει να κλείσει την πόρτα, όπως βλέπουμε εδώ και στην κίνηση, θα γυρίσει το κεφάλι του, κρατάει και το τσαντάκι του με το κινητό του και προσωπικά του πράγματα, δεν οπλοφορεί. Λοιπόν, προχωρώντας το βίντεο θα τον δούμε ότι γυρίζει το κεφάλι του προς μία κατεύθυνση. Δεν είναι για τα έμπειρα μάτια των αστυνομικών, ο άνθρωπος δεν είναι αμέριμνος, δεν πάει αμέριμνα στο αυτοκίνητό του. Έχει την προσοχή του. Κοιτάει γύρω-γύρω και στρέφει το κεφάλι του, δυστυχώς, στο σημείο από το οποίο θα προέλθει και ο θάνατός του, εν προκειμένου ο επαγγελματίας εκτελεστής, ο οποίος και θα τον πυροβολήσει. Συνεχίζοντας το βίντεο θα δούμε ότι μπαίνει μέσα, γυρνάει, κοιτάει. Πού κοιτάει εδώ, γιατί εγώ έχω την... Εμένα μου δίνει την εντύπωση. Ότι κοιτάει προς την κάμερα. Ότι κοιτάει την κάμερα για κάποιο λόγο. Δεν κοιτάει την κάμερα, κάνει ουσιαστικά, μιλώντας με αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, κάνει ουσιαστικά μια γρήγορη κατόπτευση του σημείου, η μη κυκλική. Αν συνεχίσει το βίντεο θα τον δούμε πιο χαρακτηριστικά. Πώς συμπεριφέρεται και την στιγμή, βέβαια, που μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δευτερόλεπτα του θανάτου. Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα είχαν γίνει τα πάντα. Εννέα και 5 και 10 δευτερόλεπτα έχουν τελειώσει τα πάντα. Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εξετάζουν καρέ-καρέ το νέο βίντεο από τη μαφιόζικη δολοφονία του επιχειρηματία, προκειμένου να εντοπίσουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στην ταυτότητα του δράστη. Άνδρας με τρίο αναστήματος, με τζάκετ και τζόκεϊ, για να καλύπτει τόσο τα χαρακτηριστικά του σωματότυπού του, όσο και του προσώπου του. Έδρασε με χειρουργική ακρίβεια. Ισορρός του άτυχου επιχειρηματία θα τα αφήσει στο Σίδνεϊ,